Φίλες και φίλοι, χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση και ήθελα να πω δύο λόγια για κάτι που έχει συμβεί στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν αναζητούνται ευθύνες. Ειδικά για την ευθύνη των κρατικών οργάνων από το 2010 και μετά. Επισημαίνω ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα στο άρθρο 120 παράγραφος 3, ο σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας από καθιονδήποτε τρόπο, λέει ακριβώς επιλέξει το Σύνταγμα, καθιονδήποτε τρόπο αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται κλπ. Υπάρχει και μία διάταξη του ποινικού κώδικα στο άρθρο 134 Περισκάτης Ποδοσίας που λέει ότι όποιος επιχειρεί με τη βία δεν μας ενδιαφέρει ή με απειλή βίας δεν μας ενδιαφέρει ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως κρατικού οργάνου να αλλοιώσει, να καταστήσει ανενεργές και να παραβιάσει το πολίτευμα, είναι ένοχος της χάρης προδοσίας. Η παραβίαση του πολιτεύματος και των θεμελιωδών αρχών του στο επόμενο άρθρο είναι και η δέσμευση της νομοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας από το Σύνταγμα. Είναι σαφές ότι τα κρατικά όργανα από το 2010, μιλώ για Υπουργικό Συμβούλιο, μιλώ για Πρόεδρο Δημοκρατίας, παρεβίασαν γιατί αλλίωσαν την μορφή του πολιτεύματος. Πώς την αλλίωσαν? Γιατί ορισμένους θεσμούς με σφετερισμό της εξουσίας τους τους παραβίασαν με την έννοια ότι έδωσαν αρμοδιότητες όταν δεν έχουν. Λέμε ότι σφετεριστής είναι αυτός που υποδίεται άλλο όργανο, αλλά και σφετεριστής είναι αυτός που εχωρεί αρμοδιότητες ή παίρνει αρμοδιότητες που δεν έχει σε άλλα όργανα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ό,τι έχει δοθεί στην Τρόικα που συναποφασίζει και συνδιαχειρίζεται πρακτικά την πολιτική εξουσία, καθιστά ενόχους τους αυτούς που έδωσαν τις αρμοδιότητες στην ΕΣΧΑΤΗ Προδοσία. Είναι σαφές ότι έχουν υποβληθεί και ορισμένες μηνύσεις και έχουμε κληθεί να δώσουμε γνωμοδοτήσεις ορισμένοι συνάδελφοι καθηγητές του συναλλαγματικού δικαίου για το τι συνέβη στη χώρα το 2010 από το Μάιο και μετά με τις δανειακές συμβάσεις που μόνο με τους όρους τους οποίους υπέγραψαν τα Υπουργικά Συμβούλια και δεν κυρώθηκαν καν από τη Βουλή, φαίνεται σαφώς ότι έχει τελεστεί το αδίκημα της χάρης προδοσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, της ασυλίας στη δημόσια περιουσία, είναι κλασική περίπτωση παραβίασης που συνιστά το αδίκημα της χάρης προδοσίας. Πιστεύω ότι μελλοντικά, όχι και πολύ, στο προσεχές μέλλον θα αποδοθούν ευθύνες στα κρατικά όργανα που υπερεύησαν σε αρμοδιότητες που δεν είχαν ή έδωσαν αρμοδιότητες που δεν είχαν. Ευχαριστώ πολύ.